Η συνάντηση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ενδιαφερόμενους νέους απόδημους έγινε στον Ελληνόπυργο και σε αυτή συμμετείχαν νέοι από τον Ελληνόπυργο αλλά και τις γύρω περιοχές. Στόχος της, όπως εξηγούν οι διοργανωτές, είναι οι απόδημοι που ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και να δημιουργήσουν στο χώρο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομείας ή και της δασοκομείας, αλλά και επενδύσεων που αφορούν τα αγροτοκτηνοτροφικά αντικείμενα, να ενημερωθούν απευθείας από τους ειδικούς και να έχουν την επιστημονική στήριξη που απαιτείται. Έχουμε μια ιδιαίτερη μεθοδολογία αναπτύξει εμείς στο τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, που σας προανέφερα. Βασιζόμαστε ειδικά στους απόδημους, πιστεύοντας ότι αυτές οι κοινότητες πραγματικά μπορεί να έχουν αδειάσει και να έχουν σήμερα, όπως βλέπετε εδώ, 100 κατοίκους, αλλά όταν πίσω ξέρουμε ότι υπάρχουν 2.500 απόδημοι και μάλιστα οργανωμένοι σε 6 συλλόγους, αυτό είναι ένα δυναμικό πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι κοινότητες πλέον έχουν πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό που κάναμε λοιπόν, ενθαρρυνόμενοι από το γεγονός ότι λόγω της κρίσης κάποια παιδιά από το χώρο των αποδήμων θέλουν να ξαναγυρίσουν, να δούμε ποιοι από αυτούς τους πόρους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, όμως όχι ένας-ένας, αλλά όλοι μαζί. Δηλαδή προσπαθήσαμε τον τελευταίο χρόνο να προσδιορίσουμε αυτό που θα λέγαμε το καλάθι των προϊόντων του Ελληνόπυργου. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα προϊόντα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν συνέργειες, το ένα να βοηθήσει να συμπληρώσει το άλλο. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι βλέπω ότι έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά παιδιά που ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και έχουν, δεν είναι μόνο παιδιά από τον Ελληνόπυργο, αλλά είναι και από γύρω ορεινά χωριά. Και αυτό ακριβώς δείχνει την μεγάλη απήχηση που έχει αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε. Και είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα με ικανοποιεί. Και πλέον έχω αρχίσει και νιώθω ότι κάτι το πολύ σημαντικό θα βγει από αυτήν την προσπάθεια.